Σε γρίφο για γερούς λίτες έχει εξελιχθεί στις μέρες μας η αναζήτηση εργασίας. Το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τύπος αποτελούν χρήσιμα εργαλεία τα οποία υπόσχονται να δώσουν απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί κάποιος να εντοπίσει τις καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Και μπορεί το διαδίκτυο να αποτελεί την πρώτη επιλογή των νέων στο να αναζητήσουν δουλειά, ωστόσο έδαφος φαίνεται να κερδίζουν και τα παραδοσιακά μέσα, όπως για παράδειγμα οι εφημερίδες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των αγγελιών απασχόλησης. Η εφημερίδα Skywalker αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση για όσους αναζητούν εργασία και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Διανέμεται κάθε Τρίτη, δωρεάν πάντα, σε διάφορα σημεία του σταθμού και του ηλεκτρικού, σε 25.000 αντίτυπα. Να αναφέρω μάλιστα ότι σε παραπάνω από 100 σημεία παραλαμβάνουν την εφημερίδα μας σε Αθήνα αλλά και σε περιφέρεια. Σημεία όπως κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ιατρία, δημοτικές βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, κολέγια. Η ιστοσελίδα Skywalker που από το 1999 δραστηριοποιείται στον τομέα έβρισης δουλειάς αποφάσισε πριν από περίπου ένα χρόνο να προχωρήσει στην έκδοση μιας free press εφημερίδας, προσφέροντας έτσι μια ακόμη επιλογή σε όσους προσπαθούν να βγουν από το αδιέξοδο της ανεργίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ο κόσμος δυσκολεύεται, υπάρχουν και ευκαιρίες για να δουλέψει κάποιος αρκεί να το θέλει. Η εφημερίδα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αγγελίες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες είναι επιλεγμένες μέσα από το site μας. Είναι αγγελίες που είναι πάντα πρόσφατες και εννοείται που οι θέσεις εργασίες τους είναι ακόμα ανοιχτές. Σκοπός μας είναι να αυξήσουμε και το τιράζ της εφημερίδας, αλλά και τον αριθμό των σελίδων μας. Τόσο και από πλευράς αγγελιών, αλλά και από άρθρα που να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου? Η αλήθεια είναι ότι τώρα 12 Φεβρουαρίου κλείνουμε ένα χρόνο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά. Το βλέπουμε και μέσα από τα τηλεφωνήματα που υπάρχουν στην εταιρεία μας. Αλλά και ο κόσμος αρχίζει να τη ζητάει σε διάφορους δήμους της Αττικής. Αλλά αρχίζει να φεύγει, όπως είπαμε και προηγουμένως, και στην περιφέρεια. Κάνοντας λοιπόν κανείς την πρωινή του βόλτα, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί μπροστά σε ένα από τα σημεία διανομής του Free Press της Skywalker και ίσως αυτό να είναι η πρώτη στάση στο δρόμο προς τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του πορείας.